Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Dot. Γεια σας. Παρέα σήμερα. Γεια σας. Δεν ξέρω τώρα αυτή η παρέα είναι ωραία on camera ή off camera. Πίστεψέ με, off camera. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Όχι ότι είμαστε κακοί μπροστά στην κάμερα, αλλά τα καλύτερα είναι πάντα backstage, ναι. Το ξέρετε αυτό. Γιατί ροδάνει η γλώσσα μας ήδη. On camera όμως είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Δηλαδή θα περάσει τηλεοπτική ιστορία ως ο καλύτερος πανελίστας. Δηλαδή συγγνώμη. Off camera είμαι το χειρότερο παιδί του κόσμου. Είσαι καλύτερος. Έχεις ενδιαφέρον. Είσαι καλύτερος. Όταν είσαι κακός, είσαι καλύτερος. Ναι. Είναι αυτό που λέει Σκορδά, που λέει Α, Γεωργέντε, σε με κάτσε και σα πει αυτό που ξέρει. Θα κλείσουν όλα τα σπίτια. Δεν θέλω να κλείσει κανένα σπίτι. Παιδί μου, ο Θέμης είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλητός φίλος του Λιάγκα, ναι. Συνεργάζεται καθημερινά με τη Σκορδά. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Έκανε παρέα με τη Βύση και με τη Βανδύ ταυτόχρονα την εποχή που ήταν έτσι. Όντω έχεις δίκιο. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Μίλησέ μας, σε παρακαλώ, για αυτή τη διπλωματική σου ικανότητα. Δεν υπάρχει κάτι διπλωματικό. Απλά δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι, να το πω έτσι, στραβό σε ένα στρατόπεδο. Τώρα που αναφέρεται π.χ. εντάξει, δεν θα αναφέρω τώρα στη Βύση και στη Βανδύ. Το δω και λίγο εντάξει, έτσι. Εντάξει, είμαστε και λίγο παλιοί όμως. Αλλά τώρα ειδικά για την Φέ και τον Γιώργο, τη στιγμή που ξεκίνησα να συνεργάζομαι και με τους δύο και μου έγινε πρόταση και από τους δύο για να είμαστε μαζί στο πρωινό, τι έπρεπε να κάνω μετά όταν ο Γιώργος αποχώρησε από το πρωινό, αφού ήθελα να παραμείνω και ο Γιώργος και η Φέ στο πρωινό να πω όχι. Δεν είναι λίγο άβολο? Δηλαδή, όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, ξέρεις, ο άνθρωπος που είναι φίλος και των δύο, καλείται να πάρει μια θέση. Να πάρει θέση σε τι? Δεν υπάρχει κάποια διαμάχη. Με ποιον είσαι? Έλα. Τι, με ποιον να είσαι? Πάρει θέση σε τι? Σε τι ακριβώς? Αν υπάρχει μια διαμάχη, Παναγία μου, ο πόλεμος ο τρόπος. Παιδί μου, δεν υπάρχει δημόσια διαμάχη, αλλά μουρμουράει ο ένας. Καλά, ναι, δεν μπορεί. Μουρμουράει. Άμα δεν μουρμουράει, γιατί δεν μουρμουράει. Αλήθεια, τώρα πιστεύετε ότι εγώ ακούω μουρμουριτά από τον Γιώργο ή από τη Φέη για τον ένα και τον άλλο, ούτε κατά διάνοια. Ο Χριστός και η Παναγία. Ούτε καν. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, εξίσου και πολύ σεξι. Ναι, αλλά και το καλό λέμε. Καλό, πολύ καλό. Ποιο είναι το καλό, να σας πω εγώ. Η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν είναι καλό κορίτσι. Εντάξει, άλλο που θα λέγε το Παπουτσάκη. Τι? Τρελή. Θα έλεγα ότι είναι τρελή, είναι δικιά μας. Είναι δικιά μας. Δεν την έχετε κάνει παρέα. Είναι άλλη Κατερίνα πια. Είναι παντρεμένη, έχει παιδί, είναι αλλιώς. Όχι, πάλι όμως μιλάει. Η τρέλα δεν κρύβεται. Όχι, δεν έχουμε κάνει παρέα. Όχι. Είναι θεά, είναι από τις πιο σεξι γυναίκες που υπάρχουν στον πλανήτη. Είναι ολότρελ. Είναι πτέρυγα 3, σουίτα 18, όροφος δεύτερος. Αμέσως τώρα, Κατερίνα Παπουτσάκη στον καναπέ του Dot. Εμείς κινδυνεύουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ βαρετή συνέντευξη δυο μας, να λέμε τα μωρά μας που είναι, σε ποιο σχολείο ναι, το πας, τι σου από πριν. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι, ο Θανάσης λίγο θα βοηθήσει. Εγώ μέσα είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε τόσο κοντά. Αυτό είναι αλήθεια, πώς και έχω μείνει εντυπωσιασμένο. Τελικά αυτά που άκουσα. Τι να κεράσω, δεν έχω κάτι. Αργότερα. Αργότερα κάτι θα σκέφτομαι. Είδες τι ωραίο κορίτσι είναι. Πολύ καλά, το ξέρω τι είναι ωραίο κορίτσι. Τι να το κάνεις, τα νιάτα φεύγουν. Κι όμως, ρε παιδί μου, όποιον ρωτήσω, δηλαδή θα σου πει, πες μου τρεις ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα. Είσαι μία πάντα μέσα στην πρώτη τριάδα. Τι λες τώρα. Ναι. Ήσουν πάντα έτσι ωραία, ήσουν η ωραία του σχολείου. Όχι. Ούτε σαν μωρό, ο μπαμπάς μου θα πει δείξε από τον έκτο. Σαν μωρό, όχι, ρε παιδί μου, στο σχολείο. Όταν γεννήθηκα, γιατί, χάλια. Πόσο? Ήμουν χάλια. Καταρχάς ήμουν πολύ μεγάλη, ταλαιπωρήθηκε πολύ μου καημένη μανούλα μου για να με γεννήσει. Γεννήθηκα πάρα πολύ μεγάλη, 4-900, κάτι τέτοιο. 4-900, σαν 5 χρονών. 4-900 κορίτσι. 4-900 κορίτσι και μπλαβισμένη μαύρη. Κάτσε μπέκα στην τρίχα. Ναι. Τίγα πολύ τρίχα, μπλαβισμένη, καραφλή στο κεφάλι, κατά τα άλλα παντού τρίχα. Και γενικά δεν ήμουν και πολύ χαριτωμένη. Βελτιώθηκε λίγο με τα χρόνια. Ο μπαμπάς μου λίγο καλύτερα αισθάνθηκε, αλλά δεν ήταν το δημοτικό και το φόρτε μου να πεις. Δεν μου δίνει κανένα αγόρι σημασία. Στο γυμνάσιο άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα, να συνειδητοποιώ ότι κάτι άλλο παίζει. Εσύ είχες την εικόνα του δεν είμαι ωραία, μεγαλώνοντας? Ναι, που δεν είχα καμία. Ποτέ δεν λέγανε Α, κοίτανε όμορφο το κοριτσάκι. Τι λέγανε? Τι καλό. Και πότε κατάλαβες ότι τα αγόρια σε βλέπουν λίγο περίεργα? Στο γυμνάσιο. Στο λύκειο. Πρώτη γυμνασίου το κατάλαβα. Όταν νωρίς το κατάλαβες. Πολύ νωρίς, γιατί ήμουν και μικρούλα. Δηλαδή εκεί ήμουν και πενταμισάριο. Οπότε ήμουν 12 πρώτη γυμνασίου και σοκαρίστηκα γιατί άρχισαν να γίνονται πολύ. Τι είδες? Σοβαρά? Τίποτα. Ήταν λίγο επιθετικά τα αγόρια εκεί σε αυτό το σχολείο. Πήγαινε και άλλαξα σχολείο. Γιατί? Γιατί ήταν. Παρενόχληση. Ναι. Τι εννοείς? Αυτό αλήθεια το λέω. Άλλαξα σχολείο. Στην αρχή έλεγα στη μαμά μου να έρχεται να με παίρνει από το σχολείο. Μετά ντρεπόμουν να έρχεται η μαμά μου και άλλαξα σχολείο. Δηλαδή φοβόμουν. Ναι, παιδί μου, τι κάνουν ακριβώς. Δηλαδή, έρχονταν πολύ κοντά και τα λοιπά. Να σε φιλήσω, ας πούμε. Αυτά δεν ξέρω, τα χώρια πειράζουν. Στην πρώτη γυμνασίου δεν ξέρω. Αυτό που λες. Ναι, έτσι απλώνουν λίγο το χέρι παραπάνω. Και εγώ όχι έκλαιγα και ακόμη. Είναι φωνάζω τη μαμά μου να έρθει να με πάρει το σχολείο. Μήπως φόρεγες κανένα μήνυ κι εσύ? Τι μήνυ, όχι, καμία σχέση. Το μήνυ πότε το ανακάλυψες? Πότε εκμεταλλεύτηκες δηλαδή το γεγονός ότι είσαι ωραία γυναίκα? Δεν ξέρω, νομίζω εκεί πέρα τρίτη.
Πρώτη ηλικία, τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου ξεκίνησα αυτή τη φάση, ναι. Ήσουν όμως ένα κορίτσι, εγώ σε θυμάμαι. Ήξερα παλιότερο ότι ήσουν λίγο πιο ροκ, λίγο πιο εξάρχεια. Ναι, εντάξει, γενικά. Αλλά ταυτόχρονα ήσουν και σεξ σύμπολ. Και εξάρχεια και σεξ σύμπολ. Ναι, ήταν όμως. Ναι, ναι. Εντάξει, γενικά αισθάνομαι του αλωνιού και του σαλονιού γενικά. Δεν έχω έτσι. Δεν μπορώ να βάλω στον εαυτό μου ταμπέλες. Νιώθω ευκολία να κινηθώ σε οποιοδήποτε χώρο. Ίσως στους πολύ κυριλέ χώρους δεν ξέρω αν το έχω πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι μια μηχανία. Κυριλέ χώρους τι είναι. Έτσι σε πολύ επίσημα εστιατόρια και σε πολύ τέτοιους χώρους, κάπως δεν αισθάνομαι σαν να είμαι στα νερά μου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Πάμε με τον Παναγιώτη σε κανένα. Ναι, του πρέσβη. Είμαστε με τον Παναγιώτη ήδη σε αυτό. Πάμε σε κανένα έτσι στην Κηφισιά, σε κανένα εστιατόριο και είμαστε λίγο έτσι. Σίγουρα καλά.